Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το Ιβανόφυλλο, μπασκετάκι Σαλόνικα. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι για το Master League ανάμεσα στους Πεπερώνε και το Διγενή Λακώματος. Παρόφερε το δύο μάδες στα γρήγορα. Για τους Πεπερώνε, ο ζωγράφος Μίλτος, ο ζωγράφος Κωνσταντίνος, ο Ταμπάζογλου, Χρονόπουλος, Χρυσοχού, Χατζηνικολάου, Περατινός και ο Μιλκούδης ο Σταμάτης, ενώ για το Διγενή που κάνει ντεμπούτο στη διοργάνωση είναι ο Σελεμενάκης, ο Θαλασσινός, Χατζιαποστόλου, Θαλασσινός, Γκόλεπ, Δεδόπουλος, Τσιτσιντάς, Καραμανλίδης, Σαντής, Αμφιμιάδης και ο Βασιλιάδης. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Στο τζάμπολ με το νούμερο 14, ο Θαλασσινός. Και η πρώτη κατοχή είναι για τους Πεπερώνε. Πρώτη επίθεση λοιπόν στο παιχνίδι για τον Διγενή Λακώματος με το Θαλασσινό. Τελεμενάκης κάτω το καλάθι, πολύ ωραία προσπάθεια. Το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι για τον Διγενή Λακώματος. 0-2. Ζωγράφος Μίλτος δίνει μπάλα στο χαμηλό post, βγάζει έξω. Ζωγράφου, ο Γιώργος αυτή τη φορά, χαμηλά, θα στοχίσει όμως κάτω το καλάθι. Εδώ νούμερο 13 ο Περατινός και τώρα στον εθνικιασμό και πάλι ο Διγενής. Καλή άμυνα από τον άλλον ομάδα των Πεπερώνε, οι οποίοι πρόλαβαν και γύρισαν και δεν άφησαν τους αντιπάλους να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο. Χρονόπουλος, ωραία προσπάθεια, θα στοχίσει και τώρα ο Διγενής στο ανοιχτό γήπεδο με το Θαλασσινό. Ωραία μέσω λέει από Σαμάς Θαλασσινός. 0-4 το σκορ. Καλό ξεκίνημα για το Διγενή Λακώματος. Χρονόπουλος. Περατινός. Ψάχνει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη. Πάει να παίξει τη δύναμη το προσωπικό του αντίπαλο. Βγάζει έξω. Για τρεις από το ζωγράφου. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Σελεμενάκη. Και αυτός αφήνει, θα πάρει και το σου τριών πόντων. Δεν θα ευθεκίσει, κάνει airball. Ξανά ο ίδιος. Ένα σουτ για τρεις. Άστοχο από τον Θαλασσινό. Και ο Χρονόπουλος τώρα θα κατεβάσει την μπάλα για τους Πεπερώνε. Ζωγράφου για τρεις. Είναι άστοχος, επιθετικό rebound από τον Περατινό. Χρονόπουλος. Είναι και πάλι άστοχη η ομάδα του Πεπερώνε. Δεν έχουμε μπει καλά στο παιχνίδι τόσο πολύ Πεπερώνε σήμερα. Θαλασσινός. Θα πάρει το σούτ για τρεις. Άστοχος, δεν μπορεί να αφήσει τη διαφορά και άλλο για την ομάδα του. Και τώρα ο Χρυσοχού. Σε ρόλο playmaker, Περατινός. Ψάχνει το Χρονόπουλο χαμηλά. Γύρισε, πήρε το φάουλ από τον Καραμανλίδη. Πήρε καλύτερη θέση ο Περατινός, πρόλαβε, γύρισε. Και φυσικά ο Καραμανλίδης δεν τον άφησε να κάνει φάουλ. Καλή πάσα, Χρονόπουλος, άστοχος, rebound από... Προσπαθεί ο Θαλασσινός, κατοχή όμως παραμένει στους Πεπερώνε, οι οποίοι έχουν περάσει 3 λεπτά και ακόμη δεν έχουν σκοράρει το πρώτο σκαλάθι στο παιχνίδι. Στην επαναφορά ο ζωγράφου Μίλτος. Βγάζει στον ζωγράφου τον Κωνσταντίνο. Χρονόπουλος. Χαμηλά, Περατινός. Γίνεται από 2, πολύ καλή άμυνα. Αλλαγή κατοχής. Ο Τσιτσιντάς έκανε πάρα πολύ καλή άμυνα στο Χρονόπουλο κάτω το καλάθι και κέρδισε την κατοχή. Τσιτσιντάς. Καραμανλίδης. Συρίζει φάουλ, το φάουλ από τον ζωγράφου. Κράτημα όπως δίνει ο διαιτητής αναμέτρησης. Και θα επαναφέρει. Καραμανλίδης. Τσιτσιντάς, ωραία σταυρωτή πάνω στον ζωγράφο, θα κάνει όμως το λάθος. Αδράντησε όμως η άμυνα τον Πεπερώνα και δεν μπόρεσε να κρατήσει την κατοχή.
Σουτ για τρεις. Είναι εύστοχο. Μεγάλο καλάθι, πολύ μεγάλο καλάθι. Σουτ τριών πόντων από τον Σελεμενάκη. 0-6 το σκορ, για 2 ήταν τελικά. Χρυσοχού, Ζωγράφου. Για το Χρονόπουλο χαμηλά. Ποιος έχει αντίπαλο το Σελεμενάκη. Τελεί, ζητάει φάουλ ο Χρονόπουλος, δεν του το δίνει ο διαιτητής. Άλλη μια καλή άμυνα για την ομάδα του Διγενή, ο οποίος στο ντεμπούτο του παίζει εξαιρετικά. Σελεμενάκης βγάζει έξω, θαλασσινός. Καλή άμυνα από τον Ζωγράφο Μίλτο, που έκλεισε την μπάλα και τώρα γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο. Ζωγράφου από την πάσα του Χρονόπουλου, πρώτο καλάθι για τους πεπερώνες στο παιχνίδι. Τσιτσιτάς, Θαλασσινός, Καραμανλίδης. Παίρνει ένα πίκ από τον Καραμανλίδη ο Σελεμενάκης. Δεν έχει επιλογές πολλές ο Θαλασσινός, σουτάρει για τρεις. Δεν πιστεύετε το σούτ εδώ θα στοχίσει και ο Χρονόπουλος σε ένα ακόμη rebound. Ο οποίος έκανε μια εξαιρετική πορεία στη χειμερινή περίοδο. Βέβαια η ομάδα του δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες που οδήγησαν την ομάδα στις τελικές βάσεις της διοργάνωσης. Τσιτσιτάς. Γκόλεπ. Ωραία πάσα χαμηλά. Όμως θα υποκύψει σε βήματα. Λάθος από τον το νούμερο θα περάσει για, τους, για τον Διγενή με το νούμερο 7. Ο Σαντής και στον πάγκο θα κάτσει ο Θαλασσινός. Χρυσοφού περιμένει τον Περατινό για το screen. Προτιμάει να πάει μόνος του. Ωραία πάσα για τον Ζωγράφο που θα φτάσει μέχρι το λέει άπαλα θα στοχίσει ο μικρός. Φαίνεται αγχωμένος ο μικρός καθώς θυμίζουμε και αυτός έχει κάνει ντεμπούτο σήμερα. Ένα παίκτης πολύ νεαρός ηλικία. Την πεντάδα των πεπερών. Έχουμε αλλαγές. Θα περάσει ο Νταμπασόγλου. Με το νούμερο 8 και ο Χατζηνικολάου. Και τώρα ο Ζωγράφου αφήνει για τον Νταμπασόγλου, ο οποίος επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό, θα λέγει κανείς, στη διοργάνωση. Γίνεται ένα φάουλ χαμηλά. Ο Νταμπασόγλου θα έχει την ευκαιρία για δύο ελεύθερες βολές. Και ευκαιρία για τους Πεπερώνες να μειώσουν το σκορ. Είναι αρκετά άστοχη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Εκεί και στην πρώτη βολή εδώ τα Μπασόγλου. Δεν έχουν βρει ακόμα ρυθμό οι παίχτες. Και είναι λογικό καθώς έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που έπαιξαν το τελευταίο τους παιχνίδι. Τα Μπασόγλου άστοχος. 0-2. Και τώρα ο Σαντής προσποιείται μπροστά στο Χρονόπουλο. Δύσκολη προσπάθεια, καλή άμυνα από το Χρονόπουλο. Και θα πάρει άλλο ένα rebound. Πάσα για τον Περατινό, πολύ όμορφο καλάθι από τους Πεπερώνε, οι οποίοι εδώ έπιασαν στον ύπνο την ομάδα του Διγενή Λακώματος. Τσιτσιτάς. Ωραία, πολύ όμορφη προσπάθεια εδώ. Τρομερό lay-up από τον Ανθουμιάδη. Ζωγράφου. Το παιχνίδι είναι ντέρμπι, πολύ καλή άμυνα από τον Τσιτσιτά και φάουλ από τον Περατινό, δεν αφήνει τον Τσιτσιτά να αφήνει στο ανοιχτό γήπεδο. Άλλη μια καλή άμυνα για τον Διγενή. Τσιτσιτάς είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα την πλάγια γραμμή. Σε ρόλο οργανωτή, καλή πάσα, πολύ καλή πάσα για τον Θαλασσινό, αλλά θα στοχίσει. Εδώ φεύγει και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. Στο παιχνίδι έχει περάσει ο Μιλκούβης, ο οποίος θα βάλει το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι και θα μειώσει σε 6-8.
Κωνσταντής προς περιμένει τους συμπαίκτες του. Και ο Λεμονάκης πήγε να περάσει μια πάσα, δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει. Έχουμε αλλαγές, το παιχνίδι περνάει με το νούμερο 9, με Χατζή Αποστόλου. Η πεντά δευτερά των δύο ομάδων είναι ο Γκόλεκ, είναι ο Χατζή Αποστόλου. Ο Σαντίρς. Και με το νούμερο 17 ο Βασιλιάδης. Και όλα είναι έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Απομένουν 3 και 18 για να λήξει αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Με το Διγενή να κάνει ένα καλό ντεμπούτο σε γενικές γραμμές, με πολύ καλές άμυνες να βγάζουν οι παίχτες. Πολύ ενέργεια γενικότερα στο πακέ. Στην άμυνα κυρίως. Περατινός, πολύ όμορφη πάσα για τον Χρονόπουλο. Αστοχή εκεί ο Χρονόπουλος. Κατοχή παραμένει για τους Πεπερώνα. Πεπερώνα η τυπικά γηπεδούχη σήμερα. Και τα μπάζω βγουν στην επαναφορά. Ένα μιλά το Χρονόπουλο. Χρονόπουλος θα γυρίσει. Άλλο ένα καλάθι από τον Χρονόπουλο. Ισοφαρίζει το παιχνίδι. 8 όλα. Τώρα ο Διγενής με το Σαντί. Βασιλιάδης, Χατζή Αποστόλου. Θαλασσινός εκτοχή. Μεγάλο καλάθι. Ξανά μπροστά ο Διγενής. Και τώρα ένα φθηνό λάθος από τον Ταμπάσογλου. Ο οποίος πάσαρε, αλλά ο Χρονόπουλος δεν την περιμένει αυτή την πάσα. Για να δούμε τώρα αν ο Διγενής καταφέρει να ξεκινήσει το σκορ. Χατζή Αποστόλου. Βραζίσο Μοσγκάρ, σουτάρι, είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Ταμπάσογλου και αφήνει στο Μιλκούδη. Μιλκούδης γρήγορα στον ευνηδιασμό. Αστοχή στο lay-up. Και ο Διγενής τώρα ηρεμεί το παιχνίδι με τον Θαλασσινό. Λάθος πάσα, Ταμπάσογλου κλέβει. Κλέβουν ξανά. Μια περίτεχνη ενέργεια εδώ. Από τον Ταμπάσογλου. Χρονόπουλος. Απομένουν 1 και 44 για τη λήξη του αγώνα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Χρονόπουλο. Καλάθι και φάουλ. Εδώ μίλησε η εμπειρία, θα έλεγε κανείς. Χρονόπουλος με πολύ υψηλές μπασκετικές παραστάσεις από Β' Εθνική και Α2. Πολύ μεγάλος παίκτης. Θα εκτελέσει και τη συμπληρωματική βολή. Θα τη βάλει και Αθήνα. Και για πρώτη φορά οι Πεπερώνε θα προηγηθούν στο σκορ. 11-10, απομένουν 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη του 12 λεπτού. Ωραία προσπάθεια από το Θαλασσινό. Δεν θα ευτοχίσει, αλλά θα πάρει 2 ελεύθερες βολές. Ωραία προσπάθεια εδώ από τον Μπιάρ του Διγενή. Στην πρώτη βολή, άστοχος. Μην του κάνει εδώ η μπάλα του Πατρί. Μηδέν στις 2. Αλλά ο Ταμπάσογλου δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα και θα πάρει ο ίδιος παίκτης της βολές στο rebound. Ψάχνει ελεύθερο παίχτη. Βασιλιάδης, Χατζή Αποστόλου. Άρα λίγο να χάσει την μπάλα. Θα εκτελέσει τελικά για 2. Και ο Σαρασιντός θα πάρει άλλο ένα rebound, ο Ταμπάσογλου. Πάλι στον αντιπαλό. Θα κλέψει ο Χατζή Αποστόλου, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στον Ταμπάσογλου. Το φάουλ έγινε από τον Θαλασσινό. Ο Ταμπάσογλου δέχτηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Ο
Από ό,τι φαίνεται όμως είναι καλά και συνεχίζει. Ταμπάσογλου. Με αντίπαλο του Σαντί. Θα του κάνει φάουλ χαμηλά. Δεν συμφωνεί ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Ταμπάσογλου είναι εύστοχος από τη γραμμή της φιλανθρωπίας στην πρώτη βολή. Μικρό προβάδισμα για τους Πεπερώνε. Λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Και 2-2 για τον Ταμπάσογλου, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και βρίσκει τον καλό του εαυτό. Βασιλιάδης τώρα θα κατεβάσει την μπάλα για τον διγενή σε ρόλο playmaker. Περιμένει τον Κόλες. Σαντί. Ωραία προσπάθεια από τον Σαντί, είναι άστοχος. Ο ίδιος προσπαθεί για το rebound. Κάτω εκεί για τους Πεπερώνε. Η ομάδα του Διγενή φαίνεται να έχει χάσει τη συγκέντρωσή της σε αυτά τα τελευταία λεπτά και για αυτόν τον λόγο οι Πεπερώνε έχουν καταφέρει να πάρουν αυτό το μικρό προβάδισμα τριών πόντων. 13-10 το σκορ. Περασμένος Χρονόπουλος, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Θα εκτελέσει ξανά δύο βολές. Το 13. Σώμα. Συν 4 για τους Πεπερώνε. 14-10. Και τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. Χρονόπλος είναι ξανά εύστοχος, 2-2. Για να δούμε τώρα πώς θα μπορέσει ο Διγενής να αντιδράσει. Απομένουν 9 δευτερόλεπτα για να λήξει η επίθεση. Γκόλετ, γίνεται φάουλ εκεί, ξεκάθαρα φάουλ από τον Χατζηνικολάου. Ποιος προσπάθησε να κλέψει την μπάλα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν την βρήκε. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Γκόλετ, Βασιλιάδης. Μένουν 7 δευτερόλεπτα, λογικά αυτή θα είναι και η τελευταία επίθεση. Θαλασσινός, ωραία προσπάθεια μέχρι το lay-up. Δεν θα του κάνει μπάλα το χατήρι. Μιλκούτης. Και αυτή θα είναι η λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 15-10 το σκορ υπέρ των τυπικά γηπεδούχων. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή εμείς και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε στο Ιβανόφυλλο. Οι δύο ομάδες τώρα εξέρχονται και οι Πεπερώνε στον αγωνιστικό χώρο. Οι πεντάδες των δύο ομάδων, ο Βεδόπουλος, ο Βασιλιάδης, ο Σελεμενάκης, ο Θαλασσινός, ο Θανάσης. Και με το νούμερο 14 ο Θαλασσινός, ο Κώστας, ενώ αντίστοιχα για τους Πεπερώνε, ο Χατζηλιάδης, ο Μιλκούδης, ο Ταμπάσογλου, ο Περατινός και ο Χατζηνικολάου. Πρώτη επίθεση για τους Πεπερώνε. Θαλασσινός, ωραία βγάζει έξω, Βεδόπουλος, Σελεμενάκης. Ωραία προσπάθεια, σουτ για τρεις. Άστοχο από τον Θαλασσινό, τον Κώστα. Χατζηλιάδης, μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Θα κάνει εδώ το λάθος ο νεαρός. Αλλαγή κατοχής. Πολύ ωραία με αντίπαλο το Μιλκούδη. Πολύ όμορφη προσπάθεια. 15-12, ροκανίζουν τη διαφορά τώρα ο Διγενής σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Μειώνουν στους 3 για να δούμε αν θα μπορέσουν να κάνουν ξανά την ανατροπή. Ο Ταμπάσογλου με αντίπαλο το Σελεμενάκη. Δύσκολη προσπάθεια. Δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Ο Βασιλιάδης το ψηλά από όλους. Και η μπάλα θα ασφαλίσει χέρια του Θαλασσινού. Ωραία, πολύ ωραία, Χάντης. Εδώ
Περίτες μια ενέργεια από το Θεσσαλονικό, πήρε το φάουλ. Το φάουλ από τον Χατζηνικολάου είναι το πρώτο του. Την πάλι να παίξω για τον Διγενή. Ο οποίος έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο το σκορ. Θαλασσινός για δύο, εύκολα στο Θαλασσινός. Ποιος στις τελευταίες επιθέσεις έχει πάρει τα ημεία. Χατζηνικολάου, Χατζηλιάδης. Ωραία πάσα για τον Μικούδη. Πολύ καλή άμυνα από τον Θαλασσινό. Και φάουλ. Από τον Βασιλιάδη. Ο Μιλκούδης είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο ακόμα ελεύθερες βολές. Εύστοχος την πόρα του. Μία στις δύο για τον Μιλκούδη και ο Βασιλιάδης θα πάρει το rebound. Κανάωσης, Αλασσινός. Άλλο ένα πολύ καλό drive, θα πάρει άλλο ένα foul. Θαλασσινός από ό,τι φαίνεται είναι ο βασικός playmaker της ομάδας του Διγενή σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα. Πάρε εδώ την μπάλα χαμηλά, θα εκτελέσει πολύ όμως το καλάθι, το hook. 16-14, μειώνει ξανά στους δύο το Διγενής. Χατζηλιάδης μόνος του από τη γωνία για τρεις, είναι άστοχος. Θετικό rebound από το Θαλασσινό. Στον Κώστα, όμως ακόμη καλύτερη η άμυνα. Βεβαίνω, Χατζηλιάδης, Μιλκούδης. Δεν σταματιέται και ο Μιλκούδης εύκολα. Καλάθι. 18-16, ξανά μπροστά οι Πεπερώνες. Το παιχνίδι εξακολουθεί να είναι ντέρμπι. Βασιλιάδης, Τελεμενάκης, ωραίο drive, βγάζει έξω. Για τρεις ο Δεδόπουλος, δεν θα ευστοχίσει και ο Περατινός θα πάρει το μακρινό rebound. Μικούδης, Βασιλιάδης, φάουλ από τον Τελεμενάκη. Πρώτη βολή από τον Χατζηλιάδη, ο οποίος δεν έχει συσταθεί ακόμα. Μία στις δύο, 19-16, ξανά στο συν 3, η Πεπερώνε. Βασιλιάδης, πολύ ωραία προσπάθεια, καλή άμυνα όμως από τον Μιλκούδη. Μιλκούδης, Χατζηλιάδης ξανά, κάνει βήματα. Βιάστηκε και ο Βασιλιάδης, θα υποκύψει το λάθος. Ξανά αλλαγή κατοχής. Και ο Θαλασσινός θα κατεβάσει την μπάλα. Πολύ όμορφη πάσα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο άλλος Θαλασσινός, ο Κωνσταντίνος. 19-18, μαγική πάσα από τον γκάρ του Διγενή, Μιλκούδης. Άστοχος, rebound από τον Περατινό, άστοχο. Μιλκούδης, ξανά άστοχος. Και ο Θαλασσινός ξανά. Πάει να βγάλει άλλη μία μαγική πάσα, αλλά δεν θα την προλάβει ο Βασιλιάδης. Και τώρα έχουμε μαζεμένες αλλαγές για τους Πεπερώνες. Το παιχνίδι θα περάσει από Σοφού, ο Ζωγράφου, ο Χρονόπουλος και ο άλλος Ζωγράφου. Ζωγράφος Κωνσταντίνος και Ζωγράφος Μίλτος. Ενώ από την άλλη στον πάγκο θα κάτσει ο Θαλασσινός, ο Κωνσταντίνος, και στο παιχνίδι μέσα θα περάσει
Χωριδόπουλος. Θα μπάσω όλο, ψάχνει το Χρονόπουλο ξανά χραμμιά. Να δει πάνω το Σελεμενάκη, καλή άμυνα, πολύ καλή άμυνα. Πρώτα από το Σελεμενάκη, μετά από το Θαλασσινό, ο οποίος φτάνει μέχρι το lay-up και θα σκοράρει ξανά. Εξαιρετική δουλειά σε άμυνα και επίθεση από το Θαλασσινό. Σαμπάσοβλου βγάζει έξω, Ζωγράφου, είναι καλό σουτέρ, θα εκτελέσει. Δεν θα του κάνει εδώ η μπάλα το Χατήρι και ο Βασιλιάδης ένα ακόμη rebound. Ζωγράφου Μίλτος. Ξανά ο Θαλασσινός, είναι άστοχος εδώ. Χρυσοφού, φτάνει ελεύθερη πάσα, Χρονόπουλος χαμηλά. Καλή άμυνα αλλά με φάουλ από τον Θαλασσινό Θανάση. Τώρα έχουμε αλλαγή για το Δεγενή, στον πάγκο θα κάτσει ο Βασιλιάδης. Και στο παιχνίδι με το νούμερο 13 ο Γκόλες. Και με το νούμερο 22 θα περάσει το παιχνίδι ο Τσιτσιτάς. Στον πάγκο ο Θαλασσινός για να πάρει ανάσες. Χρονόπουλος ευστοχή στην πρώτη βολή. 20 όλα το σκορ. Μέσα και η δεύτερη βολή για τον Χρονόπουλο, ο οποίος συνεχίζει να συνεισφέρει τα μέγιστα επιθετικά για την ομάδα του. Τσιτσιτάς, Σελεμενάκης, Δεδόπουλος για τρεις. Άστοχος. Χειροκροτεί ο πάγκος του Διγενή για να δώσει ψυχολογία στον παίκτη της ομάδας. Δεδόπουλος γενικότερα με... είναι ένας καλός σουτέρ. Άσχετα που εδώ πέρα θέτει βγήκε το σουτ. Ζωγράφου Κωνσταντίνος, δύσκολη προσπάθεια. Σελεμενάκη θα πάρει το μακρινό αμυντικό rebound. Καραγκάς, Χρυσοχού κλέβει. Αλλά μπερδεύεται εκεί με τον Ζωγράφου. Άτυχος εδώ Χρυσοχού. Πίσω έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα. Κάτι λιγότερο από 5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Διγενής βρίσκεται πίσω στο σκορ με ένα πόντο. Εδώ καλή άμυνα από τον Σεπερώνη, από τον Ταμπάσοβλου και φάουλ από τον Αμφιμιάδη. Πίσω έχει περάσει και αυτό στο παιχνίδι. Και στο γράφο έκανε την αναφορά για τον Ταμπάσοβλου. Χρονόπουλος ξανά, θα πάρει άλλη μια προσπάθεια, δεν θα το κάνει εδώ η μπάλα το Χατήρι. Και ο Σελεμενάκης ξανά σε ρόλο οργανωτή. Ο Γκόλεβ για τρεις, άστοχος, Χρυσοφού και Ζωγράφου. Πάνω κάτω το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Ο Νταμπάσογλου, άστοχος, ο Γκόλεβ εκεί πιο ψηλά από όλους. Γκόλεβ είναι ένας πάρα πολύ καλός rebounder. Και ο Αμφιμιάδης μέχρι το lay-up από την αρχή του Τσιτσιτά. 22-21 μετά από ώρα ξανά μπροστά ο Διγενής Λακώματος. Χρυσοφού, Χρονόπουλος, σουτάρει από την κορφή της ρακέτας. Άστοχος, rebound από Τσιτσιτά. Λάθος πάσα όμως εδώ το νεαρό, τα μπάσα που την κατάλαβε και έκλεισε την μπάλα. Ζωγράφου απέναντι στο Σελεμενάκη. Σελεμενάκη θα τον κερδίσει κατά κράτος. Ξανά μπροστά η Πεπερώνε. Εναλλαγή στο σκορ, συνέχεια στα τελευταία λεπτά. Τα μπάσα που τρομερή άμυνα. Κατάλαβε. Βάζει το καλάθι. Ξανά μπροστά η Πεπερώνε, time out, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια του δευτέρου δεκαλέπτου. Επιστρέψαμε και πάλι στο Ιβανόφιο,
Και περνάνε με την ίδια πεντάδα. Θα επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Για το διγενή στο παιχνίδι έχει περάσει ο Σαντής με το νούμερο 7. Οι άλλοι είναι οι ίδιοι. Και τώρα ο Τσιτσιντάς θα κατεβάσει μπάλα. Σαντής. Για 3 από το Σελεμενάκη. Είναι άστοχος. Ο γκολ παλεύει για το επιθετικό rebound. Τελικός rebounder θα είναι ζωγράφου. Και τώρα Χρυσοχούρ. Πάρα λίγο το λάθος. Να θυμίσουμε ότι ο Γκόλεφ το θυμόμαστε από την χειμερινή περίοδο και έπαιζε στους Μαγκούφηδες, ήταν ένας πάρα πολύ καλός rebounder, ο οποίος αυτή τη δουλειά την κάνει άψογα. Ζωγράφου για 3, δεν εξοχή ούτε τώρα νεαρός, ο οποίος φαίνεται και λογικά αφομένο για το τεμπούτο του σήμερα. Σαντής βγάζει έξω. Ωραία προσπάθεια από τον Αντσινιάδη. Μέχρι το λέει από αυτός, 4 δική του πόντου στο παιχνίδι και 25-24, μειώνει την διαφορά ο Διγενής. Ζωγράφου, πολύ ωραία πάσα από τον Χρονόπουλο. Μικρός δεν μπορεί να βάλει την πάλα στο καλάθι. Λάθος από τον Σελεμινάκη, καλή άμυνα του Χρονόπουλου. Πάρα λίγο το λάθος από τον Χρυσοχού, καλή άμυνα από τον Σελεμενάκη. Τα Μπάσοβλου. Να δει πάλι τον Σαντί. Ωραία η reverse μέχρι το layup, είναι άστοχος. Συζητά στο rebound και τώρα θέλει να τρέξει την ομάδα του. Με τον Αμφινιάδη, δεν του κάνει μπάλα το χατήρι εδώ. Ο ίδιος επιμένει. Συζητά για 2, εύστοχος ο νεαρός. Ασίστ από τον Αμφιμιάδη, καλάθι από τον Τζιντά, 26-25 μπροστά ο Διγενής. Χρυσόγλου παίρνει ένα σκρίνι από τον Ταμπάσογλου, θα σουτάρει για 3, εύστοχος, μεγάλο σουτ. Πρέπει να είναι το πρώτο εύστοχο τρίποντο των Πεπερώνες στο σημερινό παιχνίδι. Τζιντά. Λίγο το λάθος, τελευταία στιγμή δεν το αντιλήφθηκε ο Ζωγράφου και έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλαγές. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Χατζιοπαστόλου με το νούμερο 9 και στον πάγκο θα κάτσει ο Τσιτσιντάς. Βρίσκει το στήριγμα του Γκόλερ. Σαντί. Ταμπάσογλου, πάρα λίγο βήματα εδώ. Χατζιοπαστόλου, τελειώνει ο χρόνος, θα απομένουν 6 δευτερόλεπτα. Ο Αμφιμιάδης, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αμφιμιάδη, ο οποίος με αυτά τα γρήγορα drive κάνει σε πολλές φορές εύκολα layup. Δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποιος που να μπορεί να το μαρκάρει. Ζωγράφου σουτάρει, Αμφιμιάδης θα πάρει και το rebound. Και τώρα ο Σελεμενάκης είναι επίδεση. Χατζιαποστόλου, ωραία για τον Σελεμενάκη. Καλάθι και φάουλ, τρομερό καλάθι. Τρομερός εθνιδιασμός. Πήγανε γρήγορα στον αυτό κήπεδο του Γενής και πέτυχαν καλάθι και φάουλ. Ο Σελεμενάκης έχει την ευκαιρία και για μία συμπληρωματική πολύ από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Και τη βολή ο Σελεμενάκης και είναι εύστοχος. Χαμογελάει ο Σελεμενάκης. Άμεσο τρίποντο και time out που βγαλούν οι Πεπερώνες. 28-31 το σκορ για την τελευταία επίθεση. Θα κάνουμε ένα μικρό time out. Μία παρατήρηση, μια διαμαρτυρία. Η επόμενη θα είναι τεχνική ποινή. Μία. Εντάξει, μία παρατήρηση. Και θα επιστρέψουμε για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Απομένουν 16 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο Διγενής έχει πάρει ένα προβάδισμα μικρό με 3 πόντους και η τελευταία επίθεση θα είναι για τους Πεπερώνες, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να μειώσουν τη διαφορά ή ακόμη και να ισοπαρίσουν. Για να δούμε. Ο Ταμπάσογλου δίνει στο Χρυσοχού.
το βασικό οργανωτή. Φάουλ από τον Χατζιαποστόλου. Ξανά δύο ελεύθερες βολές, καθώς έχουν συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά ο Διγενής. Ο Χρυζοχού, ο οποίος ευστόχησε προηγουμένως ένα σούτ τριοπόντων, ευστοχή εδώ τώρα σε μία βολή. Θα εκτελέσει και τη δεύτερη. 2 στις 2 για τον Χρυσοχού. Αλλαγή στο παιχνίδι θα περάσει με το νούμερο 10 ο Δεδόπουλος στον πάγκο. Το συζητάς. Όχι, τελικά ο Σαντί θα κάτσει στον πάγκο. Το νούμερο 7. Και αλλαγή και για τους Φεπερώνες στον πάγκο Περατινός. Στο παιχνίδι ξανά ζωγράφου ο Σαντίνος. Θαλασσινός ο Κώστας για τρεις, πολύ μεγάλο τρίποντο. Με τη λήξη του χρόνου, με τη λήξη του μικρόνου, πολύ μεγάλο τρίποντο για τον Διγενή. Συν 4. Θα κάνουμε μικρή διακοπή για τον ημίχρονο. Αναμένεται να δούμε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Να θυμίσουμε ότι ο Διγενής έχει πάρει ένα μικρό προβάδισμα 4 πόντων, προηγείται με 34-30. Στο ντεμπούτο του ο Διγενής στη διοργάνωση. Μια ομάδα η οποία έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Οι πεντάδες των δύο ομάδων για τους Πεπερώνε είναι ο Χρυσοχού, Χατζηνικολάου, ο Μιλκούδης, ο Ταμπάζογλου και ο Περατινός. Ενώ για τον Διγενή ο Τσιτιντάς, ο Αμφιμιάδης, ο Σελεμενάκης, ο Καραμανλίδης και ο Θαλασσινός, ο Κώστας. Περατινός το πρώτο σουτ του δεύτερου μικρόνου, είναι έξοχος, ωραίο fade away. 32-34. Θαλασσινός, Καραμανλίδης. Αμέσως το σουτ, airball, κατοχή για τους Πεπερώνες. Περατινός από την κορφή της ρακέτας μετά την πάθα του Μιλκούδη, άστοχος και ο Θαλασσινός στο rebound. Ο Θαλασσινός ο οποίος σταμάτησε στις 8 πόντους το πρώτο ημίχρονο. Σελεμενάκης μέχρι το lay-up. Ωραία assist από τον Θαλασσινό. Ξανά στο συν 4 ο Διγενής. Μιλκούδης. Χρυσοχού για 3. 1 στα 3 για τον έμπειρο playmaker. Και τώρα στον εθνιδιασμό με τον Σελεμενάκη. Δεν του κάνει μπάλα το Χατήρι. Όχι, Αμφιμιάδης, ήταν ήδη, συγγνώμη. Μιλκούδης στην άλλη μεριά του γηπέδου μέχρι το lay-up. Ξανά στους δύο μειώνουν τους Πεπερώνες. Να πούμε ότι στα ποσοστά τριών πόντων οι δύο ομάδες ήταν αρκετά άσχημα στο προηγούμενο. Εδώ τώρα Μιλκούδης μέχρι το lay-up από την πάσα του Χατζηνικολάου. 36 όλα. Καμία ομάδα δεν μπορεί να ξεφύγει στο σκορ. Λέγαμε λοιπόν ότι το ημίχρονο Θαλασσινός, πολύ μεγάλο σουτ τριοπόντων, δεύτερο δικό του στο παιχνίδι, στους 11 ο Θαλασσινός Κωνσταντίνος. Ζαμπάσογλου βγάζει έξω, Μιλκούδης για 3, δεν μπορεί να απαντήσει. Ο Ζαμπάσογλου θα πάρει το επιθετικό rebound. Ψάχνει χαμηλά τον Περατινό, Χατζηνικολάου, δεν βιάζεται. Καραθινός, καλή άμυνα από τον Καραμανίδη. Πάλι λέμε διετές. Νομίζω ότι έχουμε δίκιο. Μπάλα από κάτω, χαμηλά. Ο Καραμανίδης ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν έχει ακουμπήσει τον παίκτη, αλλά την μπάλα.
Τέλος πάντων συνεχίζει το παιχνίδι. Περατίνος χάνει από κάτω το καλάθι. Μπάλα Τσιτσιντάς. Θαλασσινός. Εδώ θα κάνει το λάθος. Και ο Χρυσοχούλου θα αφήσει για τον Ταπάσοβλου. Ποιος θα σουτάρει για τρεις. Άστοχος, Θαλασσινός. Και ένα ακόμη rebound. Θαλασσινός ο οποίος βάζει γερή ψήφο για τον Μπέτσον MVP της σημερινής αναμέτρησης. Αμφιμιάδης δέχεται τρομερό στόχο από τον Περατινό. Αμφιμιάδης ο οποίος και αυτός κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Σταμάτησε στους 8 και αυτός στο πρώτο ημίχρονο. Με κάποιες συνεχόμενες προσπάθειες ανέβασε κατά πολύ την επίθεση της ομάδας του. Το άλλο από τον Καραμανλίδη πάνω στον Περατινό χαμηλά. Σκορ είναι 36-39. Στο παιχνίδι είναι έτοιμος να περάσει ο Γκόλεφ και ο Σαντής στη θέση του Καραμανλίδη και του Τσιτσιντά. Γενικότερα αρκετά μεγάλο rotation από τον Διγενή για να δώσουν ανάθεση σε αυτούς που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Και τα μπάσα όλο πολύ ωραία χαμηλά. Περατινός, πάλι από τον Γκόλεφ. Γκόλεφ ο οποίος σήμερα έχει κάνει ένα μέτριο παιχνίδι. Σίγουρα δεν έχει δείξει αυτά που μπορεί πραγματικά να κάνει ο σέντερ του Βεγενή, πλέον του Βεγενή. Ένας πολύ καλός rebounder. Καραπινός ευθεκίστη πολύ. 37-39. Και ο Σελεμενάκης είναι για τον Θαλασσινό. Σαντής. Γκόλεφ είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα. Ψάχνει χαμηλά το Σαντίδη και το καταλαβαίνει όμως ο Χατζηνικολάου και θα παραχωρήσει και πάλι την μπάλα. Θα επέμβει πριν αυτή φτάσει στο Σαντί. Θαλασσινός. Σαντίς από την κορφή της ρακέτας. Καλό είναι το σουτ και είναι εύστοχος ο Σαντίς. 37-41. Το μάτς συνεχίζει να είναι ντέρμπι. Χατζηνικολάου από τη γωνία. Περατινός θα μαζέψει το rebound, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Καλή άμυνα από τον Γκόλεφ. Και τώρα ο Διγενής έχει μια ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά παραπάνω, ακόμη περισσότερο. Ωραία, πολύ όμορφη πάσα για τον Αμφιμιάδη, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Μιλκούδη και θα εκτελέσει δύο ελευθερές βολές. Τρομερή πάσα από τον Σαντί. Στο παιχνίδι θα περάσει για τους Πεπερώνε ο Χατζηλιάδης και στον πάγκο θα κάτσει ο Χατζηνικολάου. Έτοιμοι να κάνουν αλλαγή και ο Διγενής. Σηκώθηκε ο Θαλασσινός ο Θανάσης. Πρώτη εύστοχη βολή από τον Αμφιμιάδη. Αυξάνει και άλλο τη διαφορά στο συν 5 με την ομάδα του, που αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Στη δεύτερη ήταν άστοχος και τώρα ο Ταμπάσοβλου. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Πεπερώνες σε αυτή τη φάση. Ωραία πάσα από τον Ταμπάσοβλου, αλλά ο Σαντής καταλαβαίνει αυτή την πάσα και κλέβει. Θαλασσινός, δύσκολη προσπάθεια, αλλά όπως φαίνεται δεν έχει πρόβλημα ο νεαρός γκάρ. Καλάθι 37-44. Στο συν 7 Χατζηλιάδης και με υποψία φάουλ εδώ. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά, λένε οι διαιτητές. Σελεμενάκης. Γκόλο μόνο από την κορφή. Δεν μπορεί να στοχίσει, αλλά
κυνηγάει ο Μητσοφάς, δεν την αφήνει. Στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα, θα κάνει φάουλ. Στο παιχνίδι ο Χρονόπουλος και ο Θαλασσινός τώρα. Στον πάγκο δακάτρι ο Μιλκούδης και ο Θαλασσινός, ο Κώστας αντίστοιχα. Απομένουν 5 λεπτά, πολύ καλή άμυνα από το Θαλασσινό. Το Θανάση, ο οποίος πάει μέσα το lay-up, καλάθι και φάουλ. Τρομερή προσπάθεια. Ψηλός ανταγωνισμός ανάμεσα σε Θαλασσινό Θανάση και Θαλασσινό Κωνσταντίνο για το ποιος θα βγει Μπέτσον MVP στη σημερινή αναμέτρηση. Επαναλαμβάνω, στον ντεμπούτο του διγενή στη διοργάνωση. Θαλασσινός στόχησε και ο Χρονόπουλος θα πάρει το rebound. Στην άλλη μεριά ο Χρονόπουλος είναι αυτός ο οποίος είναι νομίζω ο καλύτερος παίκτης της ομάδας και σήμερα. Χατζηλιάδης σουτάρει άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Γκόλοφ. Γκολ. Αμφιμιάδη. Φάουλ από τον Ταμπάσοβλου. Έχουν χάσει την ψυχραιμία τους οι Πεπερώνα, ενώ στην αρχή έλεγχαν το ρυθμό του παιχνιδιού. Μοιάζουν να τα έχουν χαμένα. Προηγούνται με 9 πόντους. Ο Διγενής έχει πάρει μια καλή διαφορά τώρα. Να δούμε αν θα μπορέσει να τη συγκρατήσει. Στο παιχνίδι θα περάσει ο ζωγράφου ο Κωνσταντίνος. Στον πάγκο ο Ταμπάσοβλου. Γκολές, ναι, γκολές είναι επανάληψη, επαναφορά. Θαλασσινός. Πάρα λίγο να πετύχει άλλο ένα καλάθι. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Χρονόπουλου. Φάουλ από το Θαλασσινό. Ποιος προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. Χρονόπουλος θα πάει να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Καθώς διγενής συμπλήρωσε και πάλι ομαδικά. Χρονόπουλος, ο οποίος οι γενικές γραμμές είναι εύστοχος σήμερα. Πόσο μάλλον από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, ευτυχής εδώ. Ένας από τους πιο ποιοτικούς παίκτες της ομάδας των Πεπερώνε. 2 στις 2 και 38-46. Δεν σημαίνει 39-46. Μειώνει στις 7 ξανά οι Πεπερώνε. Θαλασσινός, τρομερή πάσα. Ο Γκόλεφ θα σωθήσει ο ίδιος με το rebound. Και στην προσπάθειά του να ξανακερδίσει θα κάνει φάουλ. Και θα έχουμε ξανά δύο βολές. Ο Βασιλιάδης θα περάσει ξανά στο παιχνίδι. Ο Γκόλεφ θα κάτσει στον πάγκο. Καθώς έχει φτάσει στα 4 φάουλ ο σέντερ του Διγενή. Προφυλάσσεται για το 4ο δεκάλεπτο. Στο παιχνίδι περνάει και ο ζωγράφου, ο Μίλτος. Και τώρα ο Χατζηλιάδης. Χατζηλιάδης σήμερα ο οποίος μπήκε κρύος. Δεν έχει βρει ακόμα το καλό του χέρι. Να δούμε εδώ αν θα μπορέσει να πετύχει τους πρώτους του πόντους. Στοχή στην πρώτη βολή. Μία στις δύο για τον Χατζηλιάδη και το rebound από τον Αμφιμιάδη. Θαλασσινός. Αντίπαλο του Χατζηλιάδη. Πολύ καλά χάντλης ο Θαλασσινός. Αμφιμιάδης, Βασιλιάδης. Λάθος πάσα. Χατζηλιάδης θα κάνει το κλέψιμο. Και τώρα οι Πεπερώνες. Χρονόπουλος, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Άστοχος. Θα πάρει το αμυντικό rebound και πάλι από το Χατζηλιάδη για να σταματήσει κάποιο. Έχει.
ξαναρχίζει με τον Θαλασσινό να παίρνει το σκρίνο από τον Βασιλιάδη. Σαντίς εξτόχισε πριν από παρόμοιση μοίρα, τώρα θα στοχίσει. Και προσπαθούν να τρέξουν στο μικρό κήπεδο με τον Χρονόπουλο και τον Βερόνε. Βρίσκει μια έξτρα πάσα. Ζωγράφου, Κωνσταντίνος είναι άστοχος. Και τώρα ο Θαλασσινός. Εκεί πήγε να κάνει μια τρομερή πάσα ο Θαλασσινός. Νομίζω έχει βάλει υποψηφιότητα ήδη για μια πάσα για highlight. Πήγε να κάνει άλλη μια. Δεν του βγήκε, κατοχή όμως και πάλι για το διγενή. Βασιλιάδης. Λάθος από το διγενή, εδώ να μπερδεύτηκαν οι δύο παίχτες και θα έχουμε κατοχή ξανά για τους Περβερόνε. Χρονόπουλος με αντίπαλο του Σελεμενάκη, βρίσκει μόνο τον Ζωγράφο σε γωνία για τρεις. Δεν συνηθίζει να στοχίσει σε ελευθερωσία του Ζωγράφου. Τριμπάουν από τον Ανθιμιάδη. Σαντής χαμηλά στο Βασιλιάδη. Έξω για τον Σελεμενάκη. Καλή άμυνα από τον Ζωγράφου. Και θα έχουμε τώρα και μία αλλαγή. Ο Μιλκούδης θα περάσει το παιχνίδι. Στον πάγκο ο Καρατινός. Θαλασσινός, πολύ ωραία προσπάθεια, δεν του κάνει πάρα το χατήρι, ο ίδιος το rebound και θα βάλει το καλάθι. Επιμένει και αφήνει την πάρα στο καλάθι. Στο σύν 8 ο Διγενής. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει οι Πεπερώνες να αντιδράσουν σε αυτή τη διαφορά που έχουν χτίσει ο Διγενής. Εδώ τώρα ένα τρίποντο ψυχολογίας. Μεγάλο σούτ από τον Ζωγράφου και time out από τον Διγενή. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τη συναρπαστική συνέχεια. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι. Απομένουν 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Στο παιχνίδι έχει περάσει ο Θαλασσινός ο Κώστας για τον Διγενή, το νούμερο 14. Να τον άλλη με την ίδια πεντάδα που τελείωσε πριν το time out. Του Πεπερώνε. Θαλασσινός, Σαντής, περιμένει να κοδευτεί την μπάλα. Ψάχνει πάσα. Σελεμενάκης για 2, άστοχος, όμως το επιθετικό rebound από τον Θαλασσινό και εύκολο καλάθι, 50-43, στο σύν 7 ο Διγενής. Θαλασσινός νομίζω αν συνεχίσει έτσι υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να βγει και να βγει MVP. Εδώ θα κάνει και ένα κλέψιμο από το λάθος του Χρονόπουλου, αλλά δεν μπορεί να βρει τον Ανθιμιάδη στον μισό γήπεδο. Μιλκούδης έκλεψε, Ζωγράφου. Μιλκούδης, ωραία προσπάθεια, βγάζει έξω. Χαζηλιάδης θα πατήσει την τελική γραμμή και θα κάνει άλλο ένα λάθος. Νευρική θα έλεγε κανείς η Πεπερώνε και στο δεύτερο μήχρονο. Τώρα έχουμε αλλαγές. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Χατζηαποστόλου, ο Τσιτσιντάς και ο Δεδόπουλος. Στον πάγκο θα κάτσει ο Σαντής. Ο Ανθιμιάδης. Και ο Σελεμενάκης. Θαλασσινός μέχρι το lay-up, καλάθι και φάουλ. Θαλασσινός κάνει τρομερό παιχνίδι σήμερα. Στην πρώτη της εμφάνιση ο Διγενής κάνει πράγματα και θαύματα. Επομένει άλλο ένα δεκάλεπτο για να φτάσει στην πρώτη του νίκη. Θαλασσινός δεν ευστοχεί στη βολή. Ωραία πάσα, πολύ όμορφη πάσα από τον Κωνσταντίνο Ζωγράφου για τον Χρονόπουλο, ο οποίος αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 45-52, για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι Πεπερώνες, άμα μπορούν να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι. Ζωγράφουλος δίνει χαμηλά στο Τσιτσιντά. Ωραία προσπάθεια, λάθος όμως. Όχι λάθος, φυσικά θα παρεμβαίνει ο Χρονόπουλος.
Η Χατζηποστόλου ψάχνει πολύ το θαλασσινό Θανάση στον αγώνα. Καλή άμυνα του Χατζηλιάδη. Θαλασσινό Θανάση αμέσως για τρεις. Έχει αυτοπεποίθηση, το πιστεύει πολύ το σούτ του. Εδώ θα στοχίσει Ζωγράφου. Έξω για τον Ζωγράφου. Τον Κωνσταντίνο, πολύ ωραία προσπάθεια τον νεαρό. Θα πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Δεν μπορεί να ψηφίσει. Μία στις δύο από τον νεαρό. 46-52. Και ο Θαλασσινός ίσως στην τελευταία κατοχή του Βηγενή. Στο τρίτο δεκάλεπτο Θαλασσινός, πολύ ωραία πάσα. Άστοχος ο Θαλασσινός. Ο άλλος Θαλασσινός. Και ο Μιλκούδης θα φτάσει μέχρι το lay-up. Αυτή μάλλον θα είναι η τελευταία επίθεση. Θαλασσινός προσποιείται, ωραία προσπάθεια, δύσκολο lay-up, άστοχος. Χατζηλιάδης θα πετάξει την μπάλα. Αυτό θα είναι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, 48-52. Μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής αναμέτρησης. Όλο είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Βηγενής φιλοξενούμενοι προηγούνται με 4 πόντους, 48-52. Είχαν αποκτήσει μια καλή διαφορά 9 πόντων, αλλά οι Πεπερώνες κατάφεραν να αντιδράσουν και να αλλάξουν αυτή την κατά τους διαφορά. Ο Βηγενής, ο οποίος ξεκινάει με το Χατζηαποστόλου, το Τσιτσιντά, το Θαλασσινό, το Θανάση, το Θαλασσινό, τον Κωνσταντίνο και τον Καραμανλίδη. Ενώ αντίστοιχα οι Πεπερώνες με το Χατζηλιάδη, το Χρονόπουλο, το Ζωγράφο, το Μίλτο και τον Κωνσταντίνο και με το νούμερο 14 ο Μιλκούδης. Πρώτη επίθεση για το Διγενή στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ένα αρπαστικό παιχνίδι, Χατζηαποστόλου, καλή άμυνα από τον Χρονόπουλο, ο οποίος εκεί έξυπνα, πολύ έξυπνα κέρδισε την κατοχή. Εδώ ο Μιλκούδης όμως θα κάνει μια λάθος πάσα και Θαλασσινός τρέχει στο ανοιχτό κήπεδο. Τσιτσιντάς, τρομερός τόπο από τον Χατζηλιάδη. Ίσως και ένα από τα highlight της σημερινής αναμέτρησης, τρομερή στάπα. Και μάλιστα κερδίζει και την κατοχή ο Χατζηλιάδης. Σωστό πάνω στον Τσιτσιντά. Χρονόπουλος. Αντίπαλο τον Καραμανλίδη. Πάει μέχρι το lay-up. Καραμανλίδης θα κάνει φάου. Αυτό είναι το τέταρτο φάου του Καραμανλίδη. Το επόμενο φάου θα αποβληθεί από το παιχνίδι. Χρονόπουλος. Με αντίπαλο τον Καραμανλίδη, θα σουτάρει για τρεις. Τον άφησε ο Καραμανλίδης, θα πάρει το rebound. Την μπάλα στο Θαλασσινό. Γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο. Δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Το ίδιο στο rebound και ένα εύκολο καλάθι. Για το Διγενή. Με το Θαλασσινό το Θανάση. Θα κάνει. Τώρα ο ρέφερις δίνει τεχνική ποινή για τον Διγενή. Από το τόπο 21. Ο Καραμανλίδης δέχεται τεχνική ποινή. Και τεχνική ποινή και για τους Πεπερώνες. Στον πάγκο ο Καραμανλίδης, ο οποίος συμπληρώνει 5 ομαδικά, 5 φάουλ. Και στον πάγκο το Μάσα περάσει ο Δεδόπουλος με το νούμερο 10. Συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά. Θα είναι λογικό να υπάρχουν εντάσεις σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Χατζηλιάδης, πολύ ωραία προσπάθεια. Άστοχος, ο Θαλασσινός σε ένα ακόμη μακρινό rebound και πάλι στο ανοιχτό κήπεδο. Χατζηαποστόλου δεν μπορεί να συγκρατήσει μπάλα. Μπερδεύτηκε ο Ναρεσγκάρ.
θα κλέψει και την μπάλα, αλλά με φάουλ πάνω στον ζωγράφου, τον Κωνσταντίνο. Θα διαπιστώσω ποιος έκανε το δεύτερο του φάουλ στο παιχνίδι. Χρονόπουλος με τρεις παίχτες γύρω του δεν μπορεί να εφεκίσει. Θα πάρει όμως το φάουλ από τον Θαλασσινό τον Κώστα και θα εκτελέσει και πάλι βολές. Έξω ζωγράφου στο παιχνίδι ξανά ο Περατινός. Φιλώνει τώρα το σχήμα. Ομάδα των Πεπερώνε. Καθώς θα αντιμετωπίζει μικρά προβλήματα στο τομέα του rebound. Χρονόπουλος εξοχή ξανά σε ελεύθερη βολή. Εκτελεί και τη δεύτερη και πάλι εύστοχος ο Χρονόπουλος. Ποιος νομίζω δεν έχει αστοχήσει σήμερα. Από τις ελεύθερες βολές. Θαλασσινός ένα δύσκολο σουτ, υποπίεση από το Χατζηλιάδη, airball. Τώρα Μιλκούδης. Πολύ καλή άμυνα από τον Θαλασσινό. Θαλασσινός πραγματικά κάνει τρομερό παιχνίδι. Κρονόπουλος. Μιλκούδης για 3 από 45 μοίρες, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Τσιτσιντά. Τώρα ο Χατζηαποστόλου, ο οποίος θα κάνει βήματα. Χατζηαποστόλου, ο οποίος φαίνεται να έχει χάσει την ψυχραιμία του. Είναι αριστερά. Χρονόπουλος, airball. Δεν του βγαίνει πολύ το παιχνίδι σήμερα, είναι η αλήθεια. Δεν του βγαίνουν τα σου τρία πόδια του Χρονόπουλου. Στο παιχνίδι ο Χατζηνικολάου. Στον πάγκο θα κάτσει ζωγράφο ο Μίλτος. Και ο Θαλασσινός και ο Τσιτσιντάς στον πάγκο. Για να μπουν στο παιχνίδι ο Ανθυμιάδης. Και ο Ταμπάσογλου στο παιχνίδι στη θέση του Χρονόπουλου. Τώρα ο Τσελεμενάκης, ο οποίος πέρασε και αυτό το παιχνίδι. Σαντί, έξω, Χατζηαποστόλου. Κάνει κίνηση, σε μαρκαρίστηκε ο Σαντί. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας και σουτ από τον Χατζηαποστόλου. Ο ίδιος το rebound, ψάχνει χαμηλά τον Αυτιμιάδη, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, αλλά αλλάζει η κατοχή. Το βελάκι δείχνει. Το περώνε. Ο Νταμπάσογλου. Χατζηνικολάου, περιμένει ο Χατζηλιάδη. Ο Νταμπάσογλου για τρεις, είναι άστοχος. Τώρα ο Σαντής. Περιμένει και το Βασιλιάδη, ο οποίος και αυτός έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Με τον Μιλκούδη, δύσκολη προσπάθεια, ωραία πάσα. Άλλη μια καλή κυκλοφορία και σούτ για τρεις. Άστοχο από τον Χατζηαποστόλου και τον Ταμπάσογλου. Μιλκούδης με τον Βασιλιάδη αντίπαλο, βγάζει έξω. Μόνο στον Χατζηνικολάου για τρεις. Ούτε τώρα έφτωχος. Γενικότερα έχουμε αρκετά χαμηλά ποσοστά στους τριών πόντων. Προσπάθεια από το Θελεμενάκη. Πολύ ωραία reverse και φτάνει μέχρι το lay-up. 56-50. Επομένως 6 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Ο Διγενής δεν έχει χάσει το προβάδισμα από το δεύτερο δεκάλεπτο. Προσπαθεί τώρα ο Περατίνος. Περατίνος. Χατζηνικολάου δεν του κάνει την μπάλα. Αφήρει ούτε το. Στο ημίχρονο να θυμίσουμε ότι οι Πεπερώνε είχαν 14,3% στα τρίποντα, ενώ ο Διγενής είχε 9,1%. Χατζηαποστόλου πιο ψηλά από όλους και φτάνει μέχρι το lay-up. Τρομερό καλάθι.
Μιλκούδης. Αντιλιάδης για τον Περατινό χαμηλά. Τον αντίπαλο τον Σαντί. Πολύ καλή άμυνα από τον Θεμενάκη. Εδώ τώρα σιγά σιγά αρχίζει να αναπτύξει ξανά ψυχολογία ο Διγενής. Στον πάγκο Χατζιαποστόλου. Μέσα ξανά ο Θαλασσινός Θανάσης. Και ο Χρυσοχούς στο παιχνίδι. Για να κάτσει ο Περατινός. Και ο Χρονόπουλος ξανά στο παιχνίδι. Για να κάτσει ο Χατζηλιάδης. Μιλκούδης από την ωραία πάσα του Χρυσοχούς. Χρονόπουλος στο επιθετικό rebound. Χρονόπουλος ωραία προσπίση. Σουτάρι. Άστοχος ο Βασιλιάδης και ο Σιλάπολης. 5,5 λεπτά ακόμα. Στο σύν 8 ο Διγενής. Αντιμιάδης. Θα κάνει βήματα ο Αντιμιάδης. Λιλκούδης φάουλ από τον Αντιμιάδη. Ξανά ελεύθερες βολές για τους Πεπερώνα. Θα τη βάλει την πρώτη βολή ο Μιλκούδης. Μία στις δύο για τον Μιλκούδη, 58-51. Για να δούμε τώρα αν μπορούν να αυξήσουν τη διαφορά κι άλλο ο Διγενής. Το momentum λέει Διγενής, να δούμε τώρα αν θα μπορέσουν να αυξήσουν τη διαφορά. Χρυσοχού καλή άμυνα. Όχι, ήταν φάουλ. Χρυσοχού είναι το δεύτερο φάουλ του Χρυσοχού στο παιχνίδι και ο Σαντί τώρα ψάχνει χαμηλά τον Θαλασσινό. Ωραία πάθη για τον Αγκυμιάδη, ο οποίος ο Αγκυμιάδης θα βάλει άλλο ένα καλάθι, θα φτάσει τους 10 πόντους και αυξάνει ξανά τη διαφορά της είναι νέα. Μιλκούδης με αντίπαλο τον Αγκυμιάδη, ο Ταμπάσογλου. Πολύ ωραία περνάει τον αντίπαλό του, φτάνει ο Μιλκούδης σε ένα φαινομενικά εύκολο, αλλά όχι τελικά εύκολο play-up. Και ο Αντιμιάδης σε γρήγορο συνδυασμό από ασίστ του Σελεμενάκη στο συν 11. Χρυσοχού απαντάει αμέσως. Ρίψε κεφάλαιο του Χρυσοχού. Θαλασσινός. Πολύ γρήγορο το παιχνίδι. Θαλασσινός δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι, θα εκτελέσει όμως ξανά ελεύθερες βολές. Αλλαγή στο πάγκο θα κάτσει ο Χατζηνικολάου και ο Χατζηλιάδης επιστρέψει ξανά στο παιχνίδι. Θαλασσινός εύστοχος σε μία ακόμη βολή. Στο συν 10 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Θετικό rebound του Αντιμιάδη. Δεν μπορεί να ευστοχίσει. Κάνει και φάουλ. Στην προσπάθειά του να πάρει το rebound. Έχουμε πάλι βολές. Ο Σαντής θα ξανακάτσει στο παιχνίδι. Και ο Γκολεύ θα περάσει ξανά στο μάτσο. Μετά από ώρα, ο Γκολεύ ο οποίος έχει γνωρίσουμε 4 φάουλ. Ενώ έχει βγει ήδη με 5 ο Καραμανλίδης με το νούμερο 21. Χρονόπουλος έκτοχος σε άλλη μία βολή. Thank you.
Πάλι εύστοχος, Γονόπουλος 2 στις 2. Είναι πραγματικά χαρτός από εκείνο το σημείο. Τις βολές, υπερβολικά εύστοχος θα λέγει κανείς. Βασιλιάδης πέρασε πολύ ωραία. Να δει ο Νόλων, δεν θα του κάνει μπάλα το χατήρι. Και ο Μιλκούδης φεύγει στο ανοιχτό επίπεδο. Μιλκούδης, ωραία, γύρισε πολύ καλή άμυνα όμως. Ακόμα καλύτερη άμυνα του Αντιμιάδη. Πάνω και στον πολύ πιο ψηλό ο Μιλκούδη. Παλασσινός βγάζει έξω σε Λεμενάκη για τρεις. Ούτε τώρα είναι εύστοχος, προσπαθεί με το follow. Παλασσινός δεν ευτοχεί. Και ξανά ο Γονόπουλος. Ο Νταμπάτσογλου στο αριστερό lay-up. Μειώνουν ξανά στους 8. Το συγγνώμη στους 6 πόντους με την διαφορά. 57-63 το σκορ. Βασιλιάδης. Πολύ καλή άμυνα από τον Βασιλιάδη που έχει πάει να κλείσει την μπάλα. Καλαθινός εναντίον όλων. Δεν είναι αυτό εκεί. Τον Πάσογλου. Βασιλιάδη. Πάρα λίγο να κάνει βήματα. Παρνόπουλος. Σκρίν από τον Μιλκούδη, βγάζει έξω από την εσωτερική ο Χατζηλιάδης και ο Χρονόπουλος, ωραία δημιουργία από τον Χατζηλιάδη, καλά και ο Χρονόπουλος, time out 59-63, ξανά στις 4. Έχουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε, 2-21 για τη λήξη του παιχνιδιού. Όλα είναι έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. 2-17 για τη λήξη του αγώνα. Να θυμίσουμε ότι προηγούνται με 4 πόντους. Μείωσαν πάλι στη διαφορά και περώνε. Παλασσινός ξανά στο πρώτο σουτ με τα time out είναι άστοχος. Σε Λεμενάκη στο rebound. Παλασσινός Κώστας και φάουλ από το Χρυσοχού. Δείχνει τζάμπολ ο ρέφερι της αναμέτρησης. Και το βελάκι δείχνει διγενής. Επιθετικό φάουλ, πολύ καλή άμυνα από τον Χατζηλιάδη. Ποιος έπαιξε, πρόλαβε. Έβαλε σωστά το σώμα του και κέρδισε το φάουλ από τον Θαλασσινό. Απομένουν τα δύο λεπτά, τα δύο τελευταία λεπτά να είναι άκρο συναρπαστικά. Με το Διγενή να έχει ένα μικρό προβάδισμα και αυτή τη στιγμή του Πεπερώνε να έχουν την ψυχολογία μετά την καλή άμυνα του Χατζηλιάδη. Σουτ για τρεις, άστοχο από τον Χρυσοχού. Rebound από τον Κολέπ. Και ο Θαλασσινός. Δύσκολη προσπάθεια από τον Θαλασσινό. Έξτοχος, πολύ καλό. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Θαλασσινό. Ποιος στάθηκε στον αέρα. Εκτέλεσε. Χρονόπουλος. Δύσκολη προσπάθεια. Καλή άμυνα από τον Σαντί. Και ο Κολέπ θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Να πάρει δηλαδή το rebound. Σελεμενάκης, Θαλασσινός Κώστας, airball. Χρονόπουλος, Μιλκούδης. Για να μειώσουν το σκορ, ο Ταμπάσογλου. Πολύ ωραία. Δεν μπορεί ο Χρονόπουλος να πετύχει το καλάθι και το φάουλ. Το φάουλ από τον Σαντί. Και έχουμε ξανά βολές για τον Χρονόπουλο. Ο Βασιλιάδης είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι. Στον πάγκο από ό,τι φαίνεται θα κάτσει ο Γκολεφ. Χρονόπουλος εύστοχος στην πρώτη βολή. Και τη δεύτερη ψύχρεμος ο Χρονόπουλος, 61-65. Κάτι παραπάνω από ένα λεπτό για να λήξει ο αγώνας. Γκολεφ έξω, στο παιχνίδι ο Βασιλιάδης. Θα θυμίζουμε ότι ο Γκολεφ έχει ήδη 4 φάουλ.
Πράσινος. Οι Πεπερώνοι οι οποίοι ψάχνουν μια καλή άμυνα. Σαντής, βγήκε η άμυνα και τώρα ο Χρονόπουλος αφήνει στον Φυσοχού. Για να δούμε αν μπορούν να μειώσουν ξανά το σκορ. Μιλκούδης, δεν του κάνει πάρα το χατήρι. Ο ίδιος ο rebound, ξανά αστοχός. Και τελικά φάουλ. Καθώς ορίζουν εκεί τρεις παίκτες. Φάουλ από το Θαλασσινό, τον Κώστα. Ποιος κάνει το δεύτερο του φάουλ. Στο παιχνίδι. Και ο Μιλκούδης εκτελέσει πολλές. 37 και 9 για τη λήξη του αγώνα. Συναρπακτικό φινάλε. Ο Μιλκούδης θα κάνει airball. Τελεί και τη δεύτερη βολή, μία στις δύο για τον Μιλκούδη. Και έχουμε ένα time out, το οποίο θα καλέσουν οι Πεπερώνε, οι οποίοι καλούνται να βγάλουν μια καλή άμυνα και στη συνέχεια λογικά θα ψάξουν ελεύθερο σου τριών πόντων. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε και το συναρπαστικό φινάλε. Ο Βιλιανής θα έχει την επαναφορά. Από ό,τι φαίνεται οι Πεπερώνε είναι έτοιμοι να πιέσουν σε όλο το γήπεδο. Θαλασσινός Κώστας. Φάουλ. Όπως ήταν αναμενόμενο να γίνει από τον Ταμπάσαλου. Ο Μιλκούδης βγαίνει από το παιχνίδι. Κάτσε ο μπάγκος, το παιχνίδι θα περάσει ξανά ο Ζωγράφου. Καθώς λογική αλλαγή, καθώς οι Πεπερώνε ψάχνουν τρίποντο για να ισοφαρίσουν το μάτς. Βασιλιάδης, Θαλασσινός, δεν βιάζεται να εκτελέσει επίθεση, δεν υπάρχει λόγο να βιάζεται ο Θαλασσινός. Σαντής στο σκριν, Σελεμενάκης, αντίπαλο το Χρονόπουλο. Θαλασσινός, σουτάρει για τρεις για το ματ και είναι έψοχος, πολύ μεγάλο σουτ. Από το Θαλασσινό τον Κωνσταντίνο, πολύ μεγάλο σουτ, το οποίο φαίνεται να δίνει τη νίκη στο διγενή. 68-62, time out και επιστρέφουμε για τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο Θαλασσινός ο Κώστας έβαλε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο που αυτή τη στιγμή φαίνεται να δίνει τη νίκη για την ώρα στην ομάδα του. Οι Πεπερώνες ψάχνουν ένα γρήγορο σουτ τριών πόντων και από εκεί και πέρα λογικά θα κάνουν φάουλ για να στείλουν το διγενή στις βολές. Παίζουμε στις πιθανότητες. Ζωγράφου θα το πάρει το σουτ, είναι άστοχος. Χατζηλιάδης το rebound, ο Ταμπάσογλου για 3, μέσα, πολύ μεγάλο σουτ, συνεχίζει, 7,1 για τη λήξη. Και εδώ φαίνεται έχει χτυπήσει παίκτη στη διγενή, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ο Σελεμενάκης ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε για το rebound. Και από ό,τι φαίνεται παραπάτησε, το πατάει, αυτό είναι καλό, το πατάει το πόδι του Λιμινάκης. Αλλά δεν φαίνεται ότι θα συνεχίσει. Σαντής παίρνει την επαναφορά, φάουλ από τον Ζωγράφου. Θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές, νομίζω ότι άμα βάλει έστω μία από τις δύο, νομίζω ότι ο Διγενής θα φύγει νικητής από το σημερινό παιχνίδι. Να δούμε πόσο ψύχρεμος θα είναι ο Σαντής σε αυτές τις τελευταίες δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Σαντής και νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Η δεύτερη βολή, άστοχος και στη δεύτερη, 5 δευτερόλεπτα, 4, αλλά αυτή θα είναι η λήξη του αγώνα. Ο Σαντής κάνει ένα μεγαλοπρεπέστατο κάρφωμα. Και αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.
Time out, απομένουν 7 δέκατα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Το σκόρ είναι 70-65. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό θα είναι και το τελικό σκορ. Επιστρέψαμε. 70-65 οι τυπικά φιλοξενούμενοι προηγούνται και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Θα ψάξω ένα γρήγορο τελευταίο σου τη Βεβερόνε. Πολύ πιθανό τρίποντο γιατί δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή τους, καθώς απομένουν μόλις 7 δέκατα. Θα το πάρει το σούτο Χρονόπουλος. Καλή άμυνα από το Θαλασσινό τον Γκόθα και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. 65-70. Μεγάλη νίκη για το διγενή στον τεμπούτο του στη διοργάνωση. Από όλους εμάς εδώ στο Μπασκετάκι Σαλόνικα, καλό βράδυ.